Ένα, δύο, τρία, πάμε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tassos. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Και γελάγανε ρε με τα δύο αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό αρχίζει. Γελάγανε. Γλυκάκι να πάρετε. Έχω μέσα γλυκάκι. Α, ναι. Αυτά είναι εξαιρετική ευγένεια. Επειδή μας γλυκάνε πολύ η ομάδα χθες, είπα να φέρω και γλυκάκια σε εσάς. Δεν μου λες τα γιορτάζεις τα γενέθλια. Εντάξει. Γιατί πρέπει να είμαι και μετά σε κοσμικό κέντρο. Εγώ τα γιορτάζω κάθε χρόνο. Μπράβο. Εντάξει, θα σβήνω κεράκια, ξέρεις, τα κλασικά. Ναι, αυτά κάνεις, τι να κάνεις, αυτό λέμε. Με αυτή την άποψη. Τι, πόσο σου πάντα, παίρνεις μονά κεράκια, πια. Ωχ, μονά. Ναι, δηλαδή όσα είναι. Άμα πάρω μονά θα γεμίσω η τούρτα ρε. Γι' αυτό λέω ρε, παίρνεις μονά. Πάρε μονά, πάρε μονά. Αριθμούς, αριθμούς. Οκ. Το 5 και το άλλο τα αφήνουμε ερωτηματικό. 5 και έναν άλλο αριθμό. 5 και να καίνε. Λοιπόν. Ας αφήσουμε τα γενέθλια και να πάμε στα σοβαρά. Ναι. Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στο παιχνίδι των play-off, το πιο βατό λογικά που θα είναι για όλες τις ομάδες, με το Βόλο δηλαδή στην έδρα του, παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, παρουσιάστηκε από το τίμα τους, γνωρίζοντας όλοι μας ότι ο Βόλος θα έρθει για να παίξει κλειστά, δεν θα έρθει να παίξει ανοιχτά, το λέγαμε όλη την εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι θα έρθει για να πάρει αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να είναι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει αυτή η κλειστή άμυνα του Βόλου. Γνωρίζαμε φυσικά ότι υπήρχε αυτή η διακοπή των εθνικών ομάδων που πάντα επηρεάζει τις ομάδες που έχουν πολλούς διεθνείς. Γιατί νομίζω σε αυτό έχουν επηρεαστεί σχεδόν όλοι. Απλά σε κάποιους φάνηκε, σε κάποιους δεν φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να είναι πολύ πιο υποψιασμένος και να μπει πολύ καλύτερα από ό,τι μπήκε στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, όπου έχει κάνει βέβαια τρεις τέσσερις φάσεις, θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ήταν πάρα πολύ κακός. Κανείς θα περίμενε ότι μετά το πρώτο ημίχρονο που είχε κάποιες στιγμές όπως του Χουάνκαρ ή όπως του Παλάσιος ή του Τσέριν, κάποιες καλές στιγμές του Ιαννίδη στο ένα το λεπτό, ότι θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο ακόμα καλύτερα, θα κλείσει ακόμα πιο πολύ το Βόλο, θα προσπαθήσει να κάνει να παίξει διαστικό ποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει να πάρει κάποια ατομική προσπάθεια από κάποιο παίκτη του. Παναθηναϊκός έχασε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο και έκανε κάποιες φάσεις στο τέλος, όταν πλέον είχε μπει το μαχαίρι στο λαιμό που λέμε, κυρίως μετά την είσοδο του Κουρμπέλη, που πιστεύω ότι ήταν ο μοναδικός παίκτης από αυτούς που μπήκαν που βοήθησε, είχε κάνει και την πάση στον Παλάσιο στη φάση του πέναλτι. Αντιθέτως... Εντάξει, και ο Ούγκρος βοήθησε. Okay. Κάνει δύο-τρία σουτ, τον καταλαβαίνεις, τον αισθάνεσαι. Όχι, αλλά μένουν στον κόσμο τα σουτ που πήγαν out. Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει, αλλά σουτ είναι δύο πρωτοβουλίες. Ο Παναθηναϊκός δεν σουτάρει ρε Σίτασο. Εγώ λέω ότι προτιμώ ένα παίκτη που σουτάρει πέντε φορές να στείλει πέντε φορές την μπάλα out, από το παίκτη που δεν σουτάρει ποτέ. Αυτό λέω. Καλύτερα είναι όμως να σουτάρει δύο φορές και να στείλει μια γκολ. Εντάξει, έχει δυνατά σουτ, αλλά μέχρι τόσο. Μπήκε πάντως, τον αισθάνθηκαν, τους άλλους δεν τους αισθάνθηκαν που μπήκαν. Αυτό λέω. Δηλαδή από ούτε το σπόρα. Το κουρμπέλι αισθάνθηκαν. Και το κουρμπέλι. Από τα χαφ του Παναθηναϊκού που σουτάρουν και έχουν τύχη για να βάλουν γκολ, αυτή τη στιγμή είναι ο Κλέι Χέζο και ο Τσέριν. Το Κλέι Χέζο τον γκολ δεν το είδαμε ακόμα, το είδαμε μάλλον με τη Λαμία. Πιστεύω ότι εάν πάρει ρόλο στο γήπεδο, πιστεύω ότι σίγουρα θα βοηθήσει. Κάποιο σουτ θα πάει μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το τολμάει το σουτ. Το σουτ δεν είναι. Έχει πόδι και έχει βάλει τέτοια γκολ. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι χθες ήταν μια πολύ κακή βραδιά για όλα τα του Παναθηναϊκού, για τον Μπερνάρ το χειρότερο παιχνίδι που έχει κάνει στην ομάδα, για το Σπόρα από την ώρα που μπήκε δεν βοήθησε, το πέναλτι που έχει χάσει για μένα, τα πέναλτι όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Υπήρχε και ένα τρομερό ποσοστό ευστοχίας και επειδή γίνεται η κουβέντα σήμερα ότι δεν έπρεπε να το εκτελέσει, αν το εκτελούσε κάποιος άλλος. Αν το εκτελούσε αυτό το πέναλτι κάποιος άλλος και το έχανε, θα λέγαμε γιατί δεν έβαλε το Σπόρα. Σωστό, τώρα λέμε τραλιά. Αλλά εγώ δεν το άφηνα στο Σπόρα. Γιατί? Γιατί ήταν κολομάτς. Άσε με ρε, και το με τον Ολυμπιακό, δηλαδή το άφησε στο Σπόρα που είναι με τον Ολυμπιακό. Και με τα Γιάννα το έχει βάλει στο 90 ο Σπόρα. Άσε, τα έχει βάλει όλα και τα τέσσερα που έχει χτυπήσει, τα έχει βάλει. Δεν θα τα άφηνε στο Σπόρα. Αλλά το μάτς το χθεσινό δεν ήταν. Φαινόταν ότι μπορεί να γίνει στραβή με το Σπόρα. Εγώ έτσι νομίζω. Βρε, και εγώ το έβλεπα. Κάθε μάτς το βλέπετε. Θα σου πω και σε ποιον θα το δίνα το πέναλτι. Στον Παλάσιος, ο οποίος το κέρδισε. Μπράβο. Και ο οποίος ήταν από τους χειρότερους του Παναθηναϊκού και, και τον κράτησε και μέσα. Και που δεν δίνουμε σε αυτόν που το κερδίσει. Το πέραντι, Αντώνη, ναι, χέρι, σου δίνει το πέραντι ο Παλάσιος. Ναι. Το πιάνο Κλίμαν. Σήμερα θα λέγαμε για ποιο λόγο δεν άφησε το είναι σπόρα. Σε τέτοιο μούτυρε. Ναι, εντάξει, μαζί σου. Δεν λέω ότι είναι δυνατό να μην το πει. Δεν λέω τίποτα τρελό. Λέω ότι θέλει μερικές φορές. Γιατί εμένα μου φάνηκε ότι το Κλέιμαν τον ήξερε τον Σποράτ. Έχει χτυπήσει πολλά. Χτυπάει από την άλλη. Να σας πω τι είπε μετά.
Κλέιμαν στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στη Λεωφόρο, ναι, είχε κερδίσει ένα πέναλτι ο Παλάσιος, ναι, πάλι και το είχε εκτελέσει ο Σπόραρ στην αριστερή του γωνία, αριστερά κέντρο και αριστερά. Κέντρο και αριστερή του γωνία του Κλέιμαν. Ναι. Και είπε, σκέφτηκε ότι αυτή τη φορά θα αλλάξει γωνία. Αυτό είναι πιο, πόσο κουτός είναι ο άλλος. Υπάρχει μια θεωρία εντελώς. Αν αλλάξεις ή πόσο σκέφτεται ο άλλος ότι είναι κουτός ο αντίπαλος του. Δηλαδή λες, εφόσον το έκανε θα το κάνει από την άλλη. Αλλά επειδή είναι αρκετά έξυπνος θα το κάνει από την ίδια. Υπάρχει μια τέτοια θεωρία. Τώρα να σας πω κάτι. Ωραία. Ότι στα πέναλτα φετινά μαθήτε συνήθως αλλάζει γωνίες. Δεν έχει πάει σε μια γωνία. Δεν σε κάθε γωνία. Όμως, σε κάθε περίπτωση τώρα δεν μπορούμε να σταθούμε στο χαμένο πέναλτι. Όχι. Το Παναθηναϊκός. Κακό πέναλτι. Πολύ. Δεν έχει κάνει. Κακό πέναλτι δεν έπεφτε. Αν έπεφτε από την άλλη γωνία θα το βάλει. Δεν έπεσε από την άλλη γωνία. Αν πέσει από τη σωστή γωνία θα το πιάσει 100%. Είναι ένα μέτρο ύψος, ένα μέτρο απόσταση. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει φάσεις. Με ξέρεις οι δύο φάσεις του Παλάσιου που στη μία έχει βγει μόνος του με το τέρμα και αντί για κεφαλιά προς τα μέσα κάνει κεφαλιά προς τα πλάγια. Δεν μπορεί ρε, εσύ τον πάει η φάση μέσα. Τον πάει προς το τέρμα, το σώμα του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσεις πίσω. Δεν λέω για τη φάση αυτή που λέει ότι γυρνάει. Ναι, ναι. Γνώση του γυρνάει. Είναι η αποστολή του Χουάνκαρ μόνος του με το τέρμα. Ναι. Και αντί την μπάλα να τη στείλει μόνος του χωρίς καμία πίεση. Ναι. Έχει βγει στην πλάτη της άμυνας. Ναι. Και αντί να τη στείλει προς την αριστερά, τη στείλει αριστερά. Αυτό είναι αυτό. Αυτό. Γιατί το άλλο που το πιάνει το τέρμα το άλλο, δεν μπορεί να το στρίψει. Το άλλο θα έπρεπε κάνει μια κεφαλιά προς την αιστεία. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Το Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολύ κακός. Εγώ πιστεύω ότι έχει ευθύνη και ο Γιωβάνοβιτς για το χθεσινό παιχνίδι και θα το εξηγήσω. Τι να κάνει, για πες το. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάρει το ρίσκο. Αυτό που ο Βόλος παίζει 11 παίκτες πίσω, έτσι. Δεν έχει κανένα κίνδυνο από τον Βόλο. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να πάρει την απόφαση να βάλει τον Σπόραρ μαζί με τον Ιωαννίδη. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να βγει ο Ματσίνη. Η μόνη μου σκέψη για τον Ματσίνη είναι ότι επειδή είχε μια κίτρινη κάρτα φοβήθηκε μήπως πάει δεύτερη. Ναι. Αλλά σε κάποια περίπτωση ήταν ο μόνος παίκτης που κάτι μπορούσε να κάνει στο ένας με έναν. Ο Παλάσιος δεν υπήρχε στο γήπεδο. Βεβαίως τώρα θα κάνουμε άλλη κουβέντα, να το ξαναπώ και αυτό. Αν είχε πει το πέραν του Σπόρα θα λέγαμε ο Παλάσιος και έτσι το πέραν του. Έτσι είναι. Άρα, ναι, ρε, και έχει, τις δύο φάσεις με τις κεφαλιές. Ναι, κάπου δεν βρέθηκε ο άνθρωπος. Εγώ λέω λοιπόν ότι θα έπρεπε ο κόουτς στο μάτς αυτό να πάρει κάποια περισσότερα ρίσκα. Ήταν σε μια κακή βραδιά, αυτό υποστηρίζω και λέω. Όπως ήταν σε κακή βραδιά οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού από τους οποίους περιμένεις κάποια πράγματα. Είναι μια γκέλα η οποία πονάει πάρα πολύ διότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει νίκες εκτός έδρας σε ντέρμπι για να μπορέσει να την καλύψει. Δεν είναι σωστό. Και το πιο εύκολο πράγμα. Δεν αποκλείεται, δεν είναι και το πιο εύκολο. Σωστό. Σαν παρηγοριά μπορώ να πω ότι και πέρσι ο Παναθηναϊκός με μια από την τελευταία ομάδα είχε κάνει εκτός έδρας γκέλα με τα Γιάννα 0-0. Ναι. Παρ' όλα αυτά τερμάτισε πρώτη σε δική βαθμολογία το play-off. Okay. Και έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση τώρα, ο Παναθηναϊκός υποχρεώνεται 100% να πάρει και τα δύο μάτς που ακολουθούν. Διότι αν δεν πάρει αυτά τα δύο μάτς που ακολουθούν είναι δεδομένο και θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα περάσει και από τον Βόλο περίπατο και με τον Άρη θα κερδίσει στη Φιλαδέλφεια, ότι ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί δεύτερος και θα χρειαστεί μετά να κυνηγάει την ΑΕΚ και να περιμένει. Και θα χρειαστεί να κυνηγάει την ΑΕΚ και έχει και τρίτο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Ναι. Δηλαδή και να κυνηγάει την ΑΕΚ και να περιμένει, να έχει σε μια καλή ευκαιρία. Να έχεις στον τρίποντο την ΑΕΚ και να την κερδίσεις στη Λεωφόρο. Δεν είναι απλό όμως. Γι' αυτό λέω ότι το χθεσινό μάτς είναι μια γκέλα που πονάει πολύ, αλλά δεν μπορώ να... Δεν είναι καταστροφική ρε Τάσο, είναι μεγάλη σημεία, αλλά όχι καταστροφή. Να σας πω γιατί το ξεγράφω. Δεν το ξεγράφω γιατί έτσι. Στη διάρκεια της σεζόν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο πάλι, έκανε μια κακή ήττα με τον Αστέρα στην Τρίπολη και πέρασε η ΑΕΚ μπροστά και βρήκε τον τρόπο στο τέλος. Να καλύψει τη διαφορά και να περάσει μπροστά. Θέλω να σου πω το εξής. Τι λέγαμε την Παρασκευή. 7 βαθμούς δεν σου χρειάζονται στα τρία επόμενα μάτσα. 9 λέγαμε. 7 θυμάσαι. Να πάρει 6. Τώρα έγινε πάνω στην πλάγια στα πόδια τους να πάρουν άλλους 6. Ναι, αλλά δεν είναι το πιο δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το πιο εύκολο θα ήταν να τους πάρει με τον Βόλο. Γι' αυτό έχετε αυτή η απάντηση. Είναι γι' αυτό έχετε αυτή τη φανέλα. Γι' αυτό βγάζετε το ψωμί σας από αυτό το πράγμα. Παιδιά, σκιζόμαστε να το πάρουμε. Τέρμα. Ναι. Δεν το συζητάω και έχω την απέτηση από παίκτες εκατομμυρίων όπως είναι ο Σπόραρ, όπως είναι ο Μπερνάρ. Στο χθεσινό παιχνίδι να κάνουν μια ενέργεια, να κάνουν κάτι, να βάλουν ένα γκολ. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία στην εικόνα. Okay. Και έχουμε και τις επόμενες μέρες. Από την άλλη θέλω να πω δύο λόγια. Ναι, ο Κότσιρας είναι μάλλον ο κάουτ για την Τετάρτη. Τι είπα. Έχει δεχτεί μια γλωσσιά στη γάμπα και δύσκολα θα προλάβει, οπότε έτσι δεν θα παίξει ο Βαγιανίδης. Ναι, οκ. Χθες το μάτς φώναζε Βαγιανίδη, αλλά τέλος πάντων θα δούμε και σωστό και αυτό.